Τώρα, το κυπριακό DNA ξεκλειδώθηκε από ομάδα Κύπριων ερευνητών. Στόχος της μελέτης είναι να κατανοηθεί το πώς ακριβώς είναι κτισμένο το γενετικό μας υλικό σε σχέση με τις ασθένειες. Ασθένειες που φαίνεται να συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου. Όλα όσα κρύβει το κυπριακό DNA ξεδιπλώνει έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου με τον καθηγητή γενετικής Κωνσταντίνο Δέλτα να εξηγεί στον Α τα όσα ενδιαφέροντα έχουν προκύψει. Κάθε πληθυσμός και κάθε πληθυσμιακή ομάδα σε όλο τον κόσμο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και τα δικά του χαρακτηριστικά. Το τεράστιο δείγμα των 4.000 εθελοντών που έλαβαν μέρος στην έρευνα καταλήγει στη σύνδεση ορισμένων γενετικών βλαβών με συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου. Είναι μερικά χωριά σε περιοχές της Μεσαιόρειας, όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη γενετική βλάβη που υπάρχει μόνο στην Κύπρο και είναι αρκετά συχνή στην Κύπρο και προκαλεί μια κληρονομική νεφροπάθεια. Γενετικές βλάβες οι οποίες μάλιστα είναι και μοναδικές, αφού εντοπίζονται αποκλειστικά και μόνο σε Κύπριους και ασθένειες που έχουν κατά βάση την κληρονομικότητα και έτσι εντοπίζονται σε δεκάδες οικογένειες. Στην περιοχή της Μαραθάσας, του Τρόδους γενικότερα, έχουμε εντοπίσει μια γενετική βλάβη, μια ασθένεια που είναι μοναδική στην Κύπρο. Υπάρχει μόνο σε Κύπριο, στην Κύπρο, στο Λονδίνο και στην Αυστραλία την έχουμε εντοπίσει. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του κυπριακού γενετικού υλικού που οδηγεί στη συγκεκριμένη νόσο. Είναι μια αλλαγή στο DNA σε ένα γονίδιο που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής μόνο στην Κύπρο. Προκαλεί μια κληρονομική νεφροπάθεια. Η μελέτη για αποκρυπτογράφηση του κυπριακού DNA αναμένεται να συνεχιστεί προκειμένου να κατανοηθεί σε μεγάλο βάθος η αρχιτεκτονική του. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο.